Καλησπέρα, είμαι Αγγελός, ένα βίντεο. Εδώ βρισκόμαστε. Λοιπόν, μάγκες, σας ανακοινώνω σήμερα ότι είμαστε στο πέραμα. Και αυτή τη φορά, σε σχέση με την προηγούμενη φορά, μόνος μου. Αυτά είναι ρε πουσάρε, αυτά είναι. Να βγαίνουμε σιγά σιγά, μην είμαστε όλα μέσα και συνόμαστε. Να είμαστε λίγο, να κινούμαστε, να είμαστε εργαστήριοι, να είμαστε ενεργοί. Μην σκουριάζουμε όλη μέρα σε ένα κρεβάτι, σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα, σε ένα καναπέ, μέσα στη τηλεόραση, στο κινητό, ε! Νομίζω καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Λοιπόν, έρθει μόνο μου στο πέραμα, για με το λεωφορείο, για μια βόλτα, για vlog και βόλτα, δικιά μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Σαλαμινέικα πλοία, τα ανοιχτό τύπου, τα διπλά τάφια, πάνε από εδώ Σαλαμίνα, Φαλούγια είναι το λιμάνι που τη Σαλαμίνα σταματάνε αυτά τα πλοία, τα διπλής όψης. Πέρα από Παλούκια είναι το ομολόγιο. Και τώρα, τις τελευταίες μήνες, από το καλοκαίρι του 23, έχουν γίνει από τα αγαπημένα μου πλοία για να ψάχνω φωτογραφίες και στοιχεία στο διαδίκτυο. Παλιά δεν μ' άρεσε, τώρα έχω βρει την αχωτιά βρει και μ' αρέσουν και τα βρίσκω στη συλλογή μου. Προκόπιος μη, έχω τους αμυνομάχους, όλα αυτά, είναι κι άλλα, κάνουμε και μια δεκαριά εδώ και παραπάνω. Σύστα, θα μπορούσα να πάω και στο Πειραιά για vlog, θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά επειδή στο Πειραιά έχω πάει τόσες φορές, ήθελα πολύ να το πέραμα μόνος μου, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν μέσα δεν είδαμε πολλά πράγματα, γιατί είμαστε λίγο αισθητικοί, λίγο χαϊκούι. Ήρθα σήμερα εδώ με το λεωφορείο, το 843, φυγνάει από το σταθμό του Δυτικού στον Πειραιά και καταλήγει εδώ στο πέραμα. Έτσι, να πάω εκεί για ένα πλάνο, Προκόπιος Π, Αίακος, το δίπλα, κάτω, και ο Σαλαμινομάχος. Όλα κατασκευασμένα εδώ στην Ελλάδα, στο πέραμα, στο ναυπηγείο Έλθομ, και αγίος Έλθομ, πες όπως θες. Στον πηγείο Βασιλιάδη, στον πηγείο Παναγιωτάκη, όλα αυτά είναι εδώ κατασκευασμένα, είναι ελληνικά. Έχουν στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της ελληνικής ναυπηγικής, έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 200 τέτοια πλοία, μικρά και μεγάλα. Αυτά είναι όλα επιβατικά οχηματαγωγά, τέτοιου τύπου. Είναι ανοιχτού τύπου όμως. Είναι και αμφίπλωρα. Που σημαίνει ότι δεν αλλάζουν κατεύθυνση ένα στρίβουν. Μπαίνει κατευθείαν, μπαίνει και βγαίνει. Αυτά τα συναντάμε κυρίως σε χώρες που έχουν ακτοπλοεία. Είναι επιβατικά οχηματογόνα, αλλά δεν είναι ferry. Είναι πορθμίο, έτσι λέγονται. Πορθμία. Κάνουν δύο ακτές. Μπροστά, πίσω. Μπροστά, πίσω. Ας πούμε, πέρα με Παλούκια είναι μια πορθμιακή γραμμή. Σημαίνει τα πλοία από εδώ πάνε και έρχονται συνέχεια. Και μάλιστα, έτσι, να κάνουμε και μια σπόντα. Τι σπόντα, έτσι, για να είστε και εσείς λίγο. Μπορεί να έρθει πέρα για να πάει Σαλαμίνα απέναντι, που το δρομολόγιο είναι 20 λεπτά από το πέραμα εδώ στα Παλούκια της Σαλαμίνας. Είναι 20 λεπτά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πόρθμιο. Ας πούμε και οι πατρούλες πάνε από τον Πειραιά στην Σαλαμίνα ή από τον Πειραιά στην Αίγινα ή στον Πόρο στην Ήρα στις Πέτσες, και αυτά είναι παντόφλες, δεν είναι κλειστού τύπου, είναι όλα ανοιχτού. Εδώ είναι η είσοδος, δεν το ξέρει. Από εδώ μπαίνεις για να πας στα πλοία πάνε στη Σαλαμίνα. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω. Έτσι για να τα δω. Για να τα δω από κοντά. Μέσα σας βλέπω, μέσα δεν είναι για όλους. Είναι για μόνο άτομα που έχουν δουλειά στο συγκεκριμένο σημείο. Μόνο για τους πάνε για ένα σκοπό. Λοιπόν, Σαλαμινομάχος που βλέπετε μπροστά, εδώ εκεί. Μάλλον είναι έτοιμο να φύγει. Έτσι τώρα να σας δείξω μια στα γρήγορα, μια και έχω την ευκαιρία, πως είναι ένα αμφίβολο πλοίο. Λοιπόν, ένα αμφίβολο πλοίο, ή αλλιώς πως είναι αγγλικά double-ended ferry, είναι έτσι. Αυτό είναι μια μορφή, που είναι πιο μικρό. Ας πούμε στη ίδια κατασκευή πιο μικρά βερτικά χηματαγωγά, τέτοιου τύπου. Double-end. Ας πούμε, θυμάστε το καλοκαίρι που είχαμε κάνει ένα βίντεο για τα Superflex τα πλοία, που ήταν και αυτά αμφίπλωρα που είχαν κατασκευαστεί στην Αγγλία μεταξύ 1987 και 1990, και σήμερα 89, συγκεκριμένα πιο συγκεκριμένα. Επέναντι είναι τα μπελάκι.
Από εκεί πάνε και παρατάνε τα παραπλουσμένα, τα παλιά, ή πάνε οι επισκευές, πλέον τα παρατάνε εκεί. Βλέπω εκεί ο σαραμινομάχος κάνει λίγο κύμα από κάτω, σημαίνει πάει, είναι λίγο να φύγει σιγά. Λοιπόν, τα Superfest απλία που ανέφερα σε βίντεο το καλοκαίρι, αν θυμάστε, το πρώτο βίντεο που έκανα για αυτά τα απλία, που είναι από το αγαπημένο μου τύπου. Βασικά όμως τα Superfest απλία ήταν καλά για ταλίκες, λόρις, για φορτηγά και όχι τόσο πολύ για επιβάτες. Τα Superfest έπαιρναν 400 επιβάτες. Αυτά παίρνουν γύρω στους 300 το χειμώνα και 300 το καλοκαίρι. Γιατί είναι ανοιχτού τύπου. Σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν κάθονται πάνω στο κατάστρωμα, κάθονται πάνω. Υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι, καναπέδες για να κάθεις πάνω. Δεν έχει μέσα κατάστρωμα για να περιηγηθείς. Δεν είναι όπως τα μεγάλα τα επιβατικά που έχουν εξατόρια. Γιατί αυτό δεν έχει φτιάχνει καφέ. Μόνο ένα μεγαλύτερο. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι η σειρά από το πόρο που κατασκεύασε στην Ελλάδα. Είναι το πρωτοπόρος 4, 2, 3, έρχονται εδώ πηγαίνουνε, το μερικά είναι παραπλουσμένα στο σαμπελάκι απέναντι. Ας πούμε το μεγαλύτερο πλοίο που είχαν σκεφάσει ποτέ, αυτοί που είχαν σκεφάσει ποτέ από ελληνικά χέρια, είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι στη Σύρο, είναι το Ανάσα M, το οποίο είναι κόκκινο και είναι μεγαλύτερο από αυτά. Είναι αυτό το Ανάσα M και το Ανάς, έτσι λέγονται, κόκκινα είναι, αν το σκεφτείτε τα βρείτε, έχω βρει και εγώ πολλές φωτογραφίες από αυτά. Είναι όταν γύρω στους 1000 επιβάτες. Πολύ μεγάλο σαν δημιουργία για αυτή την ώρα που λέω. Λοιπόν, να πω λίγο στη λεπτομέρεια, ότι αυτά έχουν η πλώρη και η πρίμνη, είναι ίδια ακριβώς μεταξύ τους. Δηλαδή, έχετε δει ότι στα επιβατικά κυματογωγά και κανονικά, όπως με μπλούσα πάρα, ας πούμε, οι πρίμνοι είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ στα φιλόρα είναι η ίδια. Και έχει δύο μηχανές, έχει δύο γέφυρες, μία μπροστά πάει έτσι και μία πίσω που κάνει έτσι, για να μπορέσει να μπει μέσα να αράξει. Στην ουσία αυτά τα πλοία δεν στρίβουν για να μπουν μέσα ένα λιμάνι, μπαίνουν έτσι. Μπαίνουν έτσι μέσα, όπως αυτό, τα άλλα που είναι δίπλα, και μπαίνουν έτσι. Και κάνουν αυτό για να μπουν έτσι, κάνουν αυτό, μπαίνουν έτσι, φεύγουν έτσι. Κάπως έτσι λειτουργούν τα αφιπλάπλια. Έχουν κινητήρες, ένα κινητήρα. Αυτά έχουν κυρίως man κινητήρες. Man, όχι man ο άντρας, man η μάρκα. Μάρκα, man, δεν σας λέει κάτι, man. Ή και πιέστηκ, ή και βαστήρα δεν έχουν αυτά. Γιατί αυτά δεν είναι γρήγορα. Είναι μικρά, που σημαίνει ότι θα είναι γρήγορα, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ δύναμη. Γιατί γι' αυτό δεν κάνουν μεγάλα δρομολόγια τύπου Πειραιά Μύκονο, ας πούμε. Γιατί αν το αφήπλο έκανε δρομολόγιο Πειραιά Μύκονο ή επιδασία ότι είναι ο Μύκονο, ας πούμε καλύτερα, χωρίς να κάνει, είμαι στα στη Σύρο ή όχι, μπορεί και να μην αποσμεζίνει στη μέση της δρομής. Και το κοινό που έχουν αυτά εδώ τα πλοία, τα αφήπλωρα, είναι ότι έρχονται και φεύγουν συνέχεια. Το λέει και ο πίνακας απέναντι. Έχει κάθε 15 λεπτά δρομολόγιο. Κάθε 15 λεπτά. Το πιστεύετε? Ενώ στον Πειραιά για να πάνε μήκονο έχει μια φορά την ημέρα. Βέβαια σε τέτοια σωστά τέτοια και τα πλοία που έρχονται. Τα πλοία που έρχονται το μεσημέρι. Ας πούμε το Πάρος. Τώρα έχει δύο τα δρομολόγια. Έχει εγκαταστήσει τον Άξος. Τώρα το Πάρος έκανε δρομολόγιο από Πειραιά για Στυπάλαια. Στυπάλαια και Αμοργό. Πάει το Πάρος για λίγο καιρό θα κάνει δρομολόγιο Πειραιά, Πάρο, Άξο, Ηράκλεια, Δονούσα, Αιγιάλη, Κατάπολα και Στυπάλαια. Παροναξίες που λέμε. Λοιπόν, μέσα εκεί είναι το Olympic Champion, η Χέλινη Σπίτι ήταν τα δύο. Το Δήλος, το Superstar, γιατί το πόνο Superfairy 2 για λογαριασμό της Sidgets, Blue Star και ANEC. Η ANEC τώρα έχει αλλάξει το πάρι. Αγόρασε το Blue Horizon μετά το περιστατικό που είχαμε στην Πειραιά με τον άνθρωπο που ήταν στη θάλασσα, την πλήρωσε το πλοίο. Αλλά η Blue Star έκανε να το πουλήσει λόγω καταγραφής.
και το είχε αγοράσει η ΑΝΕΚ και το ονόμασε Λευκά Όρη. Το η ΑΝΕΚ είχε εταιρεία που είχε που ήταν Λευκά Όρη. Παλαιότερα είχε από το 1999 μέχρι το 2015 είχε το Blue Galaxy που είναι τώρα στο Πειραιά, το οποίο έκανε το μοντό για Πειραιά Χανιά, και αυτό είχε βαφτεί άσπρο, αλλά δεν είχε πουληθεί στην ΑΝΕΚ, είχε πουληθεί το Blue Horizon. Το παλιό Λευκά Όρη που είναι τώρα το Blue Galaxy έκανε το μοντό για Πάτερ Ιγουμενίτσα και για Τριέστε, πήγε και Πάτερ Ιγουμενίτσα και έγινε Βενετία. Όπως και το Κιδόν, επίσης ΑΝΕΚ. Τώρα πλέον δεν κάνει νομολόγια στην Ελλάδα. Έκανε για περίοδο, τώρα πλέον δεν κάνει νομολόγια στον Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν, να σου κάνω και μια σπόντα. Εδώ, αυτό το σημείο, βλέπετε ευθεία, είναι εκεί που φαίνεται λεωφορεία. Ενάτης, από τον Πειραιά στο πέραμα, για να κατεβείς, αν θες να κατεβείς πιο νωρίς, κατεβαίνεις εδώ. Βλέπετε, εκεί στο πέραμα που φαίνεται το επόμενο λεωφορείο. Να σου πω λίγο τον αριθμό, νομίζω σας το είπα και προηγουμένως. Το λεωφορείο που σε φέρνει από το Πειραιά εδώ στο πέραμα είναι το 843, το οποίο ξεκινάει από το σταθμό Πειραιά. Σταματάει και η Νίκαια, σταματάει και η Κορυδαλό, αλλά επειδή θα είναι πιο περίπλοκο να πάω από εδώ Κορυδαλό για να κατέβω πιο γρήγορα να πάρω το μετρό, αλλά έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να κατέβω μόνο στη Αίγια για να αλλάξω τρένο για να πάω σε Μαρούσι με το τρένο. Ενώ με το 843 μπορώ να πάρω, μπορώ να κατεβώ αμέσως στον Πειραιά και να πάω κατευθείαν στο σπίτι έτσι. Όχι να αλλάξω 10 κοινωνίες ταυτόχρονα. Λοιπόν, τι θέση είναι εδώ. Εκεί στο βάθος, στο πέναντι, βλέπουμε το Superstar της Seajet, το πόνι Super Ferry. Το Blue Star και το δίλο, το Parmos είναι αυτό, το αναγνωρίζω από το φουγάρο και από το Real Superstar. Σε εκείνο είναι το Olympic Champion που τώρα είναι εκεί μέσα για μετασκευές και επισκευές. Τώρα βασικά θα ήθελα να πάω και στο νέο μόρα, δεν ξέρω αν μπορείς να μπεις να δεις τα πλοία. Εγώ θα πάω πολύ να το δω από κοντά. Να σου κάνω μια μικρή σπόρα γιατί πια πλοία είναι συντημένα αυτή τη στιγμή στο νέο μόρα πεζάνες για επισκευές ή για layout. Είναι το Superstar 2 της Seajet, που μετασκευάζεται για να ομολογηθεί στο Αιγαίο με το Seajet, είναι πέντε πρόσφατα. Ποιο άλλο είναι το Σιμίνο Λεβάντε, είναι το Κεφάλαιο 9, είναι το European Star, είναι το Lady της House, είναι το Mnistus της House, είναι το Saonisus της House, είναι το Χριστιανά της ΑΝΕΚ Lines. Είναι το πιο περάνε jet της Seajet. Είναι αυτά, είναι μερικά από τα... Στο νέο μόνο τα πετώντας σταματάνε από bulk carriers μέχρι car carriers και από car carriers μέχρι βιοντικό κυματαγωγά. Οι παντόφλες και τα φύπλωρα δεν παραπλύζονται στο νέο μόνο τα πετώντας, ούτε και έτσι είναι. Παραπλύζονται εδώ στο πέρα μας, στην αφηγεία. Γιατί δεν πάνε, τα φύπλα δεν πάνε ποτέ στο πέραμα, στον νέο μόνο να πετάνε για να παραπλουστούν. Ή εδώ στο πέραμα, στην αφηγεία, ή στο μπελάκι πάνε και τα αφήνουν. Λοιπόν, πολύ πιθανό είναι να δούμε και το λεωφορείο που μπορεί να με φέρει ξανά εδώ, αν επιλέξω να έρθω. Λοιπόν, εδώ είναι, από εδώ και μετά, όλη ευθεία είναι στην αφηγεία. Ψυχάλης, Έλθομ, Αταλάκης, Ζαγιαρινός, Έλθομ, Πρωτεούς, Παγιναγιωτάκης, Ζέρβας. Είναι μερικά από τα ονόματα με την κύριο που είναι εδώ στο πέρα μου. Και στα πελάκη, Σαλαμίνα. Το πιο γνωστό να πει κύριο εδώ στο πέρα μου είναι Σαλάκη και το Έλθομ. Έχει κατασκευάσει και μερικά βιωτικά χρηματαγωγά, αλλά κυρίως έχει κατασκευάσει γιότ και παντόφλες. Επίσης άλλο να πηγαίνει είναι τα ναυπηγεία Κανέλος, το οποίο έχει κατασκευάσει χρηματαγωγά, ανοιχτή τύπο και ένα bulk carrier, τον Ηρέας K. Το οποίο είναι ελληνικό, μικρό και ελληνικό. Λοιπόν, θυμάστε εδώ στο προηγούμενο βίντεο σου πέραμα που είχαμε κάνει, είχαμε περάσει από εδώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φάγαμε λίγο χρόνο με τις περιγραφές των πλοίων.
Άρα έρχεται η υπόψη ότι ήρθα για αυτόν τον λόγο. Για να δούμε τα πλοία. Μα τώρα έχουμε φύγει από τα να πηγαίνει, να πηγαίνει από εκεί, όλη ευθεία. Είναι στη σειρά. Ας πούμε ένα πλοίο που είχα κυβάσει το Έλεθαμ, πάνω άσχημα είναι τον έκανα δύο φορές, είναι το Φέδρα. Το οποίο δεν έπαιρνε στην Ελλάδα. Υπάρχει στο Μαρόκο. Άφηκα Μαρόκο Λίνκ. Με το όνομα Αβλάχ. Φέδρα έχει 2.000 χρηματικότητες και 2.000 επιβάτες. Και είναι ανοιχτού τύπου. Και κλειστού. Είναι υβρίδιο. Είναι συνδυασμός ανοιχτού πλοίου και κλειστού. Το λέω αυτό γιατί είναι αμφίπλωρο. Γιατί έχει ρίχη μπουκαπόρτα από την πίσω και από την μπροστά πλευρά. Μπαίνει και έτσι και ανάποδα. Άρα δεν είναι αμφίπλωρο. Αμφίπλωρο αφού τα αμφίπλωρα είπες πάνε έτσι και έτσι. Ναι, αλλά το αμφίπλωρο είναι και αυτά που έχουν δύο μπουκαπόρτες. Μια μπροστά και μια πίσω. Και επειδή στο Φέδρα έτσι είναι. Ας πούμε ένα άλλο που είχα διαβάσει πρόεδρο, που είναι πολύ γνωστό. Είναι γνωστό πολύ ο λόγος, παιδί μου. Είναι το Γιώργιος Κέι. Από το οποίο και από το Φέδρα και από το Γιώργιος Κέι, που είναι και αυτό που τα πια έχει πάει στο εξωτερικό, είναι πήγαινε ακρίτσα διψό. Και το Φέδρα έκανε ρομολόγια Πειραιά Σουβαλά στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Δεν ξέρω για εσάς τι έχετε ακούσει. Άρα δεν είναι καμία σχέση με το πέραμα που είναι από την άλλη πλευρά, που έχει βγει τα αναπηγεία, η κερατζίνη και το και ο νέος μόλος. Αλλά εδώ είναι πολύ ποιοτική ζωή. Αλλά σε κάποια άλλα σημεία πέρα στο πέραμα είναι πιο βαθμισμένα. Πιο κάτω από τα βασικά πρότυπα μια κανονική ζωή. Έχει πολλούς δωμάτους, πολλούς νοικοκομανείς, πολλούς άστεγους. Είναι ας πούμε η φαβέλα της Ελλάδος. Μάγκελ, εσύ μας έχεις πει ότι η φαβέλα της Ελλάδος είναι η Ομόνοια. Ναι, αλλά η Ομόνοια είναι η νοικοκομανείς. Εδώ πέρα είμαστε άστεγους. Άστεγους και Ρωμά. Που η Ρωμά είναι λίγο επικίνδυνη, πάρει μπλάκα. Δεν το λέω αριστικά, αλλά είναι fun fact. Δεν είναι και Παναγία σαν θα πει η Ρώμα. Δεν σημαίνει επειδή είναι μετανάστες και πρόσφυγες έχουν γεννηθεί εδώ θα είναι και άψογοι γιατί δεν θα πει στον κόσμο. Δεν σημαίνει, θα είναι την καμία. Λοιπόν, είτε που είμαστε, που πάμε. Ελπίζω να βγω στην πλατεία. Καλά, πολύ λόγος και με τα πόδια μπορώ να γυρίσω. Θα πει για μια βόλτα με τον νέο μόνο τα πετσόνας. Αλλά επειδή είναι λίγο μακριά και μετά σας είπα, έχω έρθει. Στο πέραμα έχω έρθει 5 φορές από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα. Και τις 2 τελευταίες έχω έρθει τώρα, το 2023 είχα. Και τώρα που είμαστε στο 2023 έχω έρθει μια φορά. Και αυτό έχω έρθει μια φορά. Και αυτό που έχω έρθει πέρα από την προηγούμενη φορά το 2023 είχα έρθει το 2021. Που είχα πάει Σαλαμίνα. Και είχα το κανάλι και δεν γύρισα βίντεο. Ντροπή Αγγέλη, δεν γύρισα βίντεο Σαλαμίνα. Ναι, αλλά η Σαλαμίνα είναι πολύ εύκολο θεωρισμός. Μπορώ και τώρα να πάρω το πλοίο για να πάω στον αμφίπλωρο. Μπορώ, αλλά το κάνω γιατί δεν έχω φράγκο μαζί μου. Μα δεν είναι εδώ για να φάω, ούτε για να πιω καφέ, απλά εδώ για να δω τα πλοία. Λοιπόν, μπροστά μου είναι η πλατεία. Υποθέτω. Έδειξε. Πάμε τώρα να. Να συζητήσω λίγο τα πλοία. Ποια είναι μέσα, ποια είναι στο νέο μόνο πετσόνα. Στο κερατσίνι. Στο Κερατσίνι είναι και ένα από τα εμένα μου εμπορικά πλοία, το Ιωσήφ Κέι, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Cargo Lines. Καινούργια εταιρεία, μέσα το Ρέθιμνο. Που έχει άλλα δύο πλοία την εταιρεία Cargo Lines, το άλλο και το Νέαρχος. Τι άλλα και μίλησα, ορίστε ρε φίλε. Δείτε αυτό τώρα εδώ θα είναι το μεγαλύτερο Uno Card ever. Λέει εκεί πήγαινε να κοίτα στην ευθεία, βλέπει να κοίτα στο πάθος. Ατσαλάκης, ορίστε. Φτάσαμε σε ένα απροπιόμενο σαν να πηγαίνει πέρα στο πέραμα. Ατσαλάκης. Γενικές επισκευές λέει πήγαινε να κοίτα και κατασκευές πλοίων. Εδώ έχουν κατασκευαστεί διαμάντια. Ας πούμε το Αντιγόνη που είναι αυτή τη στιγμή στον Πειραιά και κάνει νομολόγιο Πειραιά έγινα. Έχει κατασκευαστεί εδώ. Στους άλλους δύο, τις άλλες σφαίρες.
που το έχει ονομαστεί. Άρα έκανε ομολόγια πειρά Ρόδο και Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη. Γνωστό πλοίο. Τώρα έχει πληθεί σε Ρόδο. Επόμενη ευκαιρία είναι να σου πει. Τα λίγο φανόμενο στο Ιωάννη, αλλά έχει την υπόψη να πούμε αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να τον άρθουμε. Δεν με κατάει τίποτα πίσω. Check this out. Θα να σου το δείξω. Αυτό πρέπει να σου το δείξω. Πρέπει να το δούμε. Να το. Δύο ασφαλάκι. Σας φάνηκε. Είδατε. Ο Ασφαλάκης είναι από τα μέρα μου ναυπηγεία. Μετά το έλθω. Που είναι δίπλα. Ακριβώς δίπλα. Τώρα κάνεις εδώ μια γύρα όλη την ευθύνη, θα δεις όλη την ναυπηγεία. Από το πόσο μου τελευταίο. Πήρανε τα αυτιά. Θέλω μια αυτιά μετά από αυτό. Έλεω, ρε φίλε. Και μετά σου λέει ότι πεθαίνουν όλοι από ατυχήματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είδαμε και ένα από τα αμένα μου ναυπηγεία, το Ατσαλάκης. Και εσύ τη υδροναυτική που κατασκεύασε το SOS 2 είναι εδώ. Και το μήνυμα είναι εσύ κατασκευαστή εδώ, το οποίο δεν είναι στην Ελλάδα. Ήταν 1990 με 2005 ήταν το μήνυμα εσύ εδώ. Της Gold Lines. Λοιπόν, ορίστε, ελληνικά να πήγε περάματος, το λέει και εδώ, σαν να μας ανακοινίζει. Τώρα βέβαια απομαθαίνουμε λίγο από το perfect spot, από το κατάλληλο σημείο, για να πάω να βρω το λεωφορείο να γυρίσω. Αλλά βέβαια περνάει και από εδώ λεωφορείο, δεν είναι μόνο στο σημείο που είμαστε προηγουμένως, σας έδειξα. Περνάει και από εδώ. Ορίστε, να είναι λεωφορείο. Πάει μάλλον ο κατάλληλο, μάλλον. Θα ασχόταν για να μπω εδώ μέσα. Να δω τα πλοία από κοντά. Να δω πως θα το συμβεβάζεται ένα πλοίο. Παπίλα, εδώ άλλο ένα πηγείο, άκρο, παπίλα. Εδώ είναι όλα στη σειρά, τι ένα μην το άλλο. Πάντως το καλό με αυτή τη βόλτα σήμερα ήταν και καιρός. Αν είχε συνέφεια και έβρεχε, δεν θα μπορούσε να κάνω αυτή τη βόλτα. Να με χαιρετίζουν πολλά πράγματα. Δείτε από εδώ μπαίνουν οι εργαζόμενοι πέρα στην απηγή για να πραγματοποιήσουν τις συσκευές και τις συσκευές των πλοίων. Α, να πω κάτι άλλο. Το Steve K, που είναι τη σχέδια του πανέφερα προηγουμένως, που είναι τη σχέδια τα Hango Lines, δεν είναι ελληνικό. Ούτε τον έλεγχος είναι, ούτε το τάλος είναι που το έχει πει και τα Hango Lines. Αυτά δεν είναι ελληνικά. Το τάλος είναι γερμανικό, το νέαρχος είναι νορβηγικό και το UCFK είναι νορβηγικό αρχιευής, αντρίχε η Μεζάριο για πολλά χρόνια. Το 19 μετανομάστηκε σε UCFK και σε UCFK στην Ελλάδα. Πού είναι τον αυτό. Α, δεν λέει κάπου. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό. Ο Φραντζής. Όχι, κι άλλο, πολύ νοσό πηγείο. Αυτό είναι και βάση για φύπλωρα. Ορίστε, φίλε, τέλος, ορίστε, είδαμε και ένα πηγεία. Ίσως, θα έχω βίντεο τώρα που να έρχομαι, γιατί που να έρχομαι πιο συχνά. Που είμαι στο επόμενο βίντεο, ίσως, να πάμε λίγο πιο μακριά. Να δούμε όλα ένα πηγεία στη σειρά. Άντε, καιρός είναι να δω και το έλθον. Είναι μαζί με τον Ασφαλάκη, είναι από τα μένα μου ναυπηγεία. Και όπως είναι πολύ γνωστός. Ας πούμε το Αγία Μαρίνα Γίνης, που είναι που κάνει νομολόγια δρομικά από το Αγία Μαρίνα Φλίσβου, είναι ελληνικό, και είναι στο Φαλατζή. Λοιπόν, που είναι εδώ, Τίκης. Αυτό το ξέρω. Ούτε το Παπίλα το ξέρω. Όλα, δεν ξέρετε, εγώ έχω δύο στάσεις σε λιβανικό και μεταγωγά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν καταστρέφαζουμε πλέον λιβανικό και μεταγωγά.
Μόνο ανοιχτού τύπου. Και παντόφλες. Και γιόρτα. Του τύπου. Αν σημαίνω κανέλες θα κατασκευάσει γιόρτα ελληνικό. Λοιπόν, ο Τσακανιρός μπροστά μας. Μιλάμε και στο προηγούμενο βίντεο, στο πέραμα. Και αυτό που είναι στο αντίγειο. Αυτό δεν κατασκευάζει, πάνε για επισκευές. Ορίστε ρε φίλε, τέταμε άλλα στη σειρά, τι ένα μείνω το άλλο. Να το, Τσακανιρός, ορίστε. Να φύγει, ο Τσακανιρός. Αυτό επισκευάζει, δεν κατασκευάζει, επισκευάζει. Ο Φραντζής, όπως και ο Σαλάκης, κατασκευάζει όμως. Ας πούμε το πλήμα είναι προηγουμένου, το γήμα είναι γίνει, θα κατασκευαστεί στο Φραντζή. Το οποίο είναι ευαντικό, είναι χειμεταγωγό, αλλά δεν κάνει, δεν μπαίνει αυτοκίνητα. Είναι χειμεταγωγό, αλλά δεν μπαίνει αυτοκίνητα. Είναι στα χαρτιά χειμεταγωγό. Πάνω καπίλα, νάτος, κανά, βάλε είναι φίλιο να πηγαίνει, είναι λίγο είναι επιμηκυμένο. Λοιπόν, σιγά σιγά και εγώ να σας αφήσω. Τες κάναμε όμως βόλτα μεγάλη. Δεδομένου φάγαμε λίγο χρόνο στην αρχή με το... Θα μπορούσα να σας δείξω όλα να πηγαίνει στη σειρά. Θα μπορώ να κάνω μια βόλτα και να σταθήσω την επόμενη φορά. Λοιπόν, να κάνουμε ένα βίντεο σόλ. Για να σας το δείξω. Λοιπόν, την πηγή Παπίλα, εδώ είμαστε. Ω, είναι εδώ γιόρτι. Το ένα μετά το άλλο. Στη σειρά. Εντυπωσιακό. Θα μου πεις, κύριε, γιατί δεν ασχολείσαι με γιορτ. Τα γιορτά δεν είναι αγαπημένο περιόριο. Δεν μ' αρέσει να ασχοληθώ, ας πούμε. Άρα, ναι, με κάνα δύο, αλλά τώρα όχι συνέχεια, όπως θα θέλει με τα εμπαντική χρηματαγωγά. Με μίλησες. Δεν μπορώ να πω ότι με την κάρτα. Λοιπόν, με κατιάχνουμε και αυτό πολύ νοστό. Κατασκευάσει και αυτό. Με τεχνικά ορίζει, κατασκευάσει και γιότ και οχηματογωγά. Είναι του τύπου και αυτό. Και έτσι ο Τσακανιρός δεν κατασκευάσει, μόνο επισκευάσει. Ή για layup, ας πούμε. Για να με εδώ περνάει το λεωφορείο από εδώ για να μην με πείτε έχω πάλι πίσω. Να φάω και να λύσω λίγο χρόνο. Για να δούμε, περνάει από εδώ. Περνάει, για να δούμε. Ναι, περνάει. Ωραία, να την θυμάμαι αυτή τη στάση. Να την θυμάμαι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βλέπουμε εδώ στο πέραμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε μια περίεργη στο λιμάνι. Και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, τα λέμε, γεια, φλέκια.